νομοσχεδίου. Πρόσφατα τέθηκε σε διαβούλευση το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με το ονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων και διερεύνηση του αντικειμένου με αρμοδιότητες εκ των υπηρεσιών ύδατος και της διαχείρισης αστυνομικών αποβλήτων, ενίσχυση της υδατικής πολιτικής. Με το νομοσχέδιο αυτό υποϋπάγεται στην ΡΑΕ, η οποία ονομάζεται σε ΡΑΕ ο τομέας υπηρεσιών ύδατος και επομένως και η ΔΕΙΑ. Θεωρούμε ότι η σχεδιαζόμενη αυτή ρύθμιση αποτελεί μια πολύ αρνητική θεσμική εξέλιξη για τον τομέα παροχής υπηρεσιών ύδατος συνεχώς και για όλες τις ΔΕΙΑ. Και αυτό διότι η υπαγωγή των υπηρεσιών ύδατος στη ΡΑΕ δεν συνάδει με την υφιστάμενη κατάσταση του τομέα υπηρεσιών ύδατος στη χώρα μας, αφού στον τομέα υπηρεσιών ύδατος δεν υπάρχει ανταγωνιστικό πεδίο. Με άλλα λόγια, δεν υπάρχει αγορά, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση της ενέργειας, της οποίας πρέπει να υποπτεύσει, να ελέγξει και να ρυθμίσει μια ρυθμιστική αρχή προκειμένου να τηρηθούν οι κανόνες ανταγωνισμού σύμφωνα με το Εθνικό και το Νησιακό Δίκαιο και να προστατευτούν οι καταναλωτές. Ειδικότερα και σε ό,τι αφορά τις ΔΕΙΑ, πρόκειται για κοινοφελείς και μη κερδοσκοπικές δημοτικές επιχειρήσεις που δρούν μονοπωλιακά στην περιοχή αρμοδιότητάς τους, δηλαδή στον οικείο Δήμο, σύμφωνα με το τεχνικό του πλαίσιο του νόμου 1069 του 1980, όπως και ισχύει σήμερα. Κύριε Πρόεδρε, θα με επιτρέψετε, γιατί είναι πολύ σημαντικό το ζήτημα και η τοποθέτηση θα διαρκέσει για λίγα λεπτά ακόμη. Για το θέμα αυτό, εξάλλου υπάρχει και πρόσφατη νομολογία και απόφαση 5/2022 της Ολομέλειας του Αραβίου Πάγου. Για τον λόγο αυτό δημιουργείται έντονη ανησυχία, αλλά και υποψία ότι με τη θέσμιση της ΡΑΕΗ σχεδιάζονται παρεμβάσεις στον τομέα υπηρεσιών ύδατος που θα οδηγήσουν στην ιδιωτικοποίηση των ΔΕΙΑ και μάλιστα σε αντίθεση με τις πρόσφατες αποφάσεις του ΣΤΕ υπέρ της δημόσιας διαχείρισης του νερού. Το ενδεχόμενο αυτό ενισχύει και η αρμοδιότητα που προβλέπεται από το νομοσχέδιο για την ΡΑΕΗ να προτείνει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναδιοργάνωση του τομέα παροχής υπηρεσιών ύδατος με συγχωνεύσεις συνενώσεις των παρόχων ως αποκλειστική λύση για την βελτίωσή του. Και εδώ είναι η μεγαλύτερη ένστασή μας, η οποία μπορεί να παρασύρει και τη δική μας τη ΔΕΙΑ σε συγχώνευση με τη ΔΕΙΑ του Κλικής. Η παραπάνω αρμοδιότητα προσκρούει ευθέως με τις ρυθμίσεις περιλαμβάνοντας στο θεσμικό πλαίσιο των ΔΕΙΑ. Η ΔΕΙΑ, σύμφωνα με το θεσμικό του πλαίσιο, όπως ισχύει σήμερα, είναι δημοτικές επιχειρήσεις, ιδρύονται από τους Δήμους, ανήκουν στους Δήμους και βρίσκονται σε εξάρτηση από αυτούς. Επομένως, οι Δήμοι είναι αποκλειστικά αρμόδιοι να αποφασίσουν για την ύπαρξη και τη λειτουργία τους. Χαρακτηριστικό επίσης είναι ότι με τρόπο τελείως αντιθεσμικό το Υπουργείο Εσωτερικών σχεδόν απουσιάζει από το νομοσχέδιο, ενώ αυτό είναι καθήμον αρμόδιο για τις ΔΕΙΑ, αφού η ΔΕΙΑ είναι επιχειρήση τοπικής αυτοδιοίκησης και ανήκουν στις τοπικές κοινωνίες. Παραπέρα, θεωρούμε ότι δίνονται χωρίς προφανή και ουσιαστικό λόγο αυξημένες αρμοδιότητες στη ΡΑΕΗ, όπως οι πιστοποιήσεις των παρόχων υπηρεσιών ύδατος, η αρμοδιότητα για να διοργάνωση των παρόχων υπηρεσιών ύδατος μέσω συμφωνεύσεων και συνεννοήσεων, η αξιολόγηση της διαχειριστικής τους επάρκειας, η επιβολή υπέροχων προστήμων και διάφορα άλλα. Ενώ η λειτουργία και η βιωσιμότητά τους εξαρτώνται και από τα τέλη που εισπράττει από τις ΔΕΙΑ, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ότι η ΔΕΙΑ είναι κοινοφελής και μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις που λειτουργούν με ανταγωνιστικότητα. Με τον λόγο νομοσχέδιο, η νέα ρυθμιστική αρχή ενισχύεται θεσμικά σε βάρος τόσο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της αρμόδιας Γενικής Γραμματείας Υδάτων που λειτουργεί σε αυτό και ιδίως σε βάρος των παρόχων υπηρεσιών ύδατος αλλά και των ΔΕΙΑ. Ουσιαστικά, η ΡΑΕΗ προπαθιστεί του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ως προς την άσκηση των αρμοδιοτήτων που αφορούν στη διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας με εξαίρεση τις αρμοδιότητες που ασκεί ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ενώ ως προς τις ΔΕΙΑ εισέρχεται σε ζητήματα που συνδέονται με κρίσιμες αρμοδιότητες επιχειρήσεων, θεσμικά κατοχυρωμένες, όπως για παράδειγμα ο καθορισμός και έλεγχος δημιουργικής πολιτικής, που είναι και αυτό ένα σημαντικό θέμα, στην οποία η ΡΑΕ δεν γνωρίζει τις ανάγκες κάθε τοπικής κοινωνίας και θα μπορεί να υποβάλει και να αναγκάζει σε δημιουργικές πολιτικές εξοδοτικές. Ουσιαστικά πλαγιοκοπείται ο ιδρυτικός νόμος των ΔΕΙΑ, ενώ σε επιχειρήσεις επιβάλλονται αυξημένες υποχρεώσεις σε ασφαλιστικές προθεσμίες. Ταυτόχρονα η ΔΕΙΑ, όσο και η ΕΔΕΙΑ, το κεντρικό μας όργανο, ο θεσμικός